Σε ήθελα να ρωτήσω το εξής. Συγγνώμη. Πιστεύετε στο κάρμα? Πώς είπατε? Πιστεύετε στο κάρμα? Απόλυτα. Απόλυτα. Έχετε εμπειρίες προσωπικές σε αυτό που λέτε ή φιλοσοφικά? Ναι, έχω εμπειρίες. Καταρχάς από μικρό παιδί είχα την αίσθηση ότι έχω ξαναζήσει. Δεν ξέρω. Όπως επίσης πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή. Mm-hmm. Ας με συγχωρέσουν κάποιοι, αλλά δεν ασχολήθηκα εκτεταμένα για αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά δέχτηκα πάρα πολλές επιθέσεις. Ναι. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Μου επετέθησαν δρυμύτατα ότι μεταχειρίζω με αυτόν τον τρόπο για να κάνω επιτυχία. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Έτσι, τα ξέρω, λοιπόν, γιατί... Μέχρι ακόμα και μέλη της οικογένειάς μου με έχουν εικτήρει. Ότι κακώς πηγαίνεις και λες αυτά τα πράγματα. Είναι ο συντηρητισμός αυτό το πράγμα όμως που υπάρχει. Τι? Είναι ο συντηρητισμός που υπάρχει και πρέπει κάποια στιγμή να το σχολάσουμε. Ακούστε να σου πω κάτι. Όταν ξεκίνησα αυτή την εκπομπή πριν από 5 χρόνια, 6. Πόσα χτυπήματα δεχτήκατε? Όλοι λέγανε, μα είναι δυνατόν ο Χαρδαβέλας να ασχολείται τώρα με αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Η απάντησή μου μετά από πάρα πολύ μικρό διάστημα σε όλους αυτούς ήταν ναι και ευτυχώς που ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς. Διότι ταξιδεύοντας και στο εξωτερικό και με τον Γιάννη και με την Όλγα που κάναμε διάφορα ρεπορτάζ, όταν πηγαίναμε σε πολύ μεγάλα πανεπιστήμια και σε πολύ μεγάλα ερευνητικά κέντρα, βλέπαμε ότι αυτά που εδώ τα βλέπουν γραφικά ή τα κοροϊδεύουν, εκεί πέρα ασχολούνται σοβαρά. Μάλιστα. Διότι είναι η επόμενη φάση, το επόμενο βήμα της επιστήμης. Η παραψυχολογία ήδη έχει αρχίσει να γίνεται επιστήμη. Δεν έχουμε έδρα στην Ελλάδα παραψυχολογία. Στο εξωτερικό υπάρχουν πάντα. Ήθελα επίσης να σας πω το εξής, συγγνώμη που σας διακόπτω. Η Εκκλησία δεν το παραδέχεται. Ναι, η Εκκλησία αντιδρά. Αντιδρά έντονα η Εκκλησία, διότι τη χαλάμε, συγγνώμη την έφραση, τη μαγιονέζα. Αυτό. Έτσι. Το υπερβατικό, το θαύμα, το ανεξερεύνητο, το όλα αυτά. Και πιο πολύ εκείνο που την ενοχλεί είναι η μετενσάρκωση. Αυτό είναι το τρομερό. Μου επετέθη κάποιος κύριος, ένας πάτερ σε μια εκπομπή, δρυμύτατα. Ότι δεν θα με μεταλάβει, θα με φορέσει και όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλό. Έχει συνάντηση επίσης.